Με ψηφοφορία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο τον ερχόμενο μήνα θα ληφθεί η απόφαση για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος Trident της Μεγάλης Βρετανίας. Μιλώντας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία, ο Βρετανός Πρωθυπουργός David Cameron υπεραμείνθηκε της απόφασής του να μην μεταθέσει στο διάδοχό του το θέμα, λέγοντας πως τα πυρηνικά αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για τη χώρα. Το να αποτρέψουμε την πυρηνική απειλή παραμένει πολύ σημαντική συνθήκη όχι μόνο για την ασφάλεια της Βρετανίας, αλλά όπως έχουν παραδεχθεί οι σύμμαχοί μας σήμερα, για όλη την ασφάλεια των χωρών του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ένα μανιφέστο που σκοπό έχει την αντικατάσταση των 4 υποβρυχίων. Πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό. Χρειαζόμαστε ασφάλεια ως προς αυτό, ώστε να προχωρήσουμε. Με τις επενδύσεις που έχουμε μπροστά μας. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, σημαντικά θέματα πρόκειται να ανακύψουν μετά το Brexit σε στρατιωτικό επίπεδο. Τα υποβρύχια κλάσης Trafalgar και τα υπόλοιπα 11 πυρηνοκίνητα υποβρύχια κλάσης Trident και Astute θα πρέπει να μεταφερθούν στην ναυτική βάση του Plymouth ή του Portsmouth. After LET, I'm going to try and put that into a tactical picture, which Command can use.